Έχουμε μαζί μας την Ειρήνη Άψυχου που είναι οικαστικός, χρωματικά μολύβια στο χαρτί, την Άλκηστη Παναγιωτοπούλου που είναι γλύπτρια στο μάρμαρο της Νάξου. Να μιλήσουμε για το Φευγαλέο και Αιώνιο. Για πέστε μας δύο λόγια για την έκθεση που ανοίγει σήμερα τις πόρτες της πάνω στη σχολή. Ειρήνη Άψυχου. Εγώ είμαι Ειρήνη, η Άλκηστη Φρυδερίκη. Φρυδερίκη Παπασταυροπούλου, εγώ. Α, Φρυδερίκη Παπασταυροπούλου, οικαστικός, λάδι στο καυγά. Α, μας έχετε δώσει όλα τα ονόματα και έχω μπερδευτεί λίγο εδώ πέρα. Ναι. Για πες μας, λοιπόν, για πες μας, κυρία Παπασταυροπούλου. Εκθέτουμε στις Ουρσουλίνες, στη Σχολή Ουρσουλινών, μία θεματική που αφορά κάτι πέρα από το χρόνο, Φευγαλέο και Αιώνιο τίτλος. Πώς προέκυψε αυτός ο τίτλος? Είναι πάνω σε μια εργασία χρόνων με την ομάδα που βγαίνει οργανικά μέσα από τις εμπειρίες της κάθε καλλιτέχνηδας. Έχουμε φτάσει στον τρίτο χρόνο εκθέσεων και εκθέτουμε με αυτόν τον τίτλο, θα σας πει και η Ειρήνη περισσότερο. Ξεκινήσαμε, δουλεύουμε με μια τριλογία. Είστε πέντε γυναίκες. Πέντε και γυναίκες κάνει... καλλιτέχνηδες και μια εικαστική επιμελήτρια είναι η ομάδα μας. Και η ομάδα ονομάζεται? Art of Light Collective. Ωραία. Για πέστε μας, λοιπόν. Έχουμε δημιουργήσει μια εταιρεία και διοργανώνουμε εικαστικές εκθέσεις και δρόμενα του πολιτισμού τα τελευταία τρία χρόνια με την τρίτη μας έκθεση τώρα. Α, είναι η τρίτη. Η τρίτη μας έκθεση, ναι. Ξεκινήσαμε στους Δελφούς την πρώτη μας έκθεση με θέμα τη δημιουργία. Τη δεύτερη έκθεση είμαστε στη Θεσσαλονίκη με θέμα τον έρωτα και τώρα έχουμε... στην Άξο, στην όμορφη Άξο Κυκλάδες, το θέμα του θανάτου και της αναγέννησης, γι' αυτό και έχουμε επιλέξει το Φευγαλέο και Αιώνιο ως τρόπο να αποδώσουμε. Πώς επιλέχθηκε η Άξος? Έχουμε μια σύνδεση με το νησί. Δύο από την καλλιτέχνη από την ομάδα μας ζουν εδώ πέρα. Η Μάρση Τσιρεγγέλα είναι designer, είναι καλλιτεχνικό, καλλιτεχνικό κόσμο, κάνει στο Χαλκί. Και... έχει την καλερία Αεροσιάλμα. Και η Άλκηστη Παπασταυροπούλου ασχολείται με το Παναγιωτοπούλου ασχολείται με το μάρμαρο, είναι μαρμαρογλύτρια. Α, με το μάρμαρο της Νάξου. Ναι, και ζει εδώ στο νησί. Μαθητευόμενη του Ιγκμπερτ Μπρουνκ, του γλύπτη. Α, ναι, πολύ ωραία. Στο Ναζαλά και είναι μαθητευόμενη του στο μάρμαρο. Εδώ και δύο χρόνια είναι στο νησί. Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν. Γι' αυτό επιλέξατε την Άξο ως τρίτο σταθμό. Και η έκθεση γίνονται τα εγγένεια σήμερα. Μέχρι πότε θα διαρκέσει? Μέχρι τις 29 είναι του 29, μήνα. Ναι, τελευταία μέρα. Να μιλήσουμε λίγο για τα έργα που θα εκτεθούν. Τα έργα που θα εκτεθούν είναι μια ευρία γκάμα υλικών. Θα δείτε λάδι σε καμβά, μεγάλες διαστάσεις και μικρές. Θα δείτε χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, μάρμαρο, γλυπτική. Υπάρχει βιτρό, υπάρχει χαλκογραφία. Είναι μια γκάμα υλικών έτσι, που κάθε μια καλλιτέχνη από το δικό της φίλτρο και πρίσμα... έρχεται να αποδώσει κάτι για τη θεματική μέσα από τη δική της τεχνοτροπία. Δηλαδή δεν μοιάζουν τα έργα μεταξύ τους εξωτερικά, αλλά έχουν ένα κοινό πυρήνα. Ναι, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Μας εξηγεί η έκθεση, βλέπω στο δελτίο τύπου, τι είναι τέλος και τι αρχή. Ναι. Πώς θα το βγάλουμε αυτό το συμπέρασμα μέσα από όλα αυτά τα έργα? Είναι ένα ταξίδι βασικά. Ο τρόπος που έχουμε δει τη θεματική μας είναι ένα ταξίδι ανάμεσα στη ζωή, το θάνατο και αυτό το πέρασμα, το βγαλέο ναι. της ζωής. Και ο τρόπος που το αξιοποιούμε μέσα από τη δημιουργικότητα, μέσα από τις αρετές, μέσα από την ομορφιά που ο καθένας άνθρωπος και ο καλλιτέχνης ενδεχομένως, που μας ενδιαφέρει το κομμάτι της ομορφιάς και της... και είναι η εσωτερική ομορφιά, δηλαδή δεν είναι μόνο το φαίνεσθε, είναι και το είναι. Και εμείς σαν καλλιτέχνητες κοιτάμε να εστιαζόμαστε γύρω από το πώς είναι η παρουσία του καλλιτέχνη εν ώρα της δημιουργίας. Δηλαδή εκεί είναι ο κοινός πυρήνας, που θα προκύψουν και από αυτόν τον κοινό πυρήνα έργα τα οποία πλησιάζουν το ένα το άλλο ως προς τη δόνηση, ως προς την ενέργεια, ως προς το αυτό που φέρουν. Ως προς την ουσία τους. Ως προς την ουσία και το εξωτερικό, ας πούμε, του κάθε έργου είναι πολύ διαφορετικό, γιατί κάθε μία καλλιτέχνη διατηρεί τη μοναδικότητά της ανέγκυχτη, είναι αυτό που είναι. Δηλαδή. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να έρθει κανείς να δει τα έργα σας, σίγουρα. Έχει να δει και να συμπεράνει πολλά πράγματα. Και να συζητήσει. Μέσα από αυτή την έκθεση και να συζητήσει. Είναι σαν ερωτήματα, θα πούμε, τα έργα αυτά. Για αυτό το Φευγαλέο και Αιώνιο. Δηλαδή, κοιτώντας κάθε έργο και φαίνοντας το τίτλο κατά νου, μπορεί να σε ταξιδέψει με έναν διαφορετικό τρόπο. Για πέστε μας μερικούς τίτλους.
Λοιπόν, έχουμε έναν κομίτη, ένα φευγαλαίο κομίτη. Στο κέντρο της αίθουσας έχουμε μια μπλε φλόγα, ένα πολύ μυστικιστικό έργο, περιβάλλον. Μεγάλων διαστάσεων. Πολύ σημαντικό τις Κυκλάδες από μάρμαρο, με συμβολικό τρόπο δεσμένες από την άλκηστη. Έχουμε την ψυχή, συνδυάζουμε κάπως, ψυχή λέγεται ένα έργο, ένα δικό μου έργο, με την Αριάδνη, τον τόπο και όλο αυτό. Άρα υπάρχουν και θέματα σχετικά. Σίγουρα έχουμε εμπνευστεί από τον νησί τόπο. Με το νησί και τις Κυκλάδες. Ναι, έχετε εμπνευστεί. Περσεφόνη, το μύθο της Περσεφόνης και υπάρχει της Δήμητρας. Υπάρχει έργο Κόρη και Πλούτονας. Κόρη και Πλούτονας. Που αναφέρεται στο μύθο της Περσεφόνης που κατεβαίνει στον κάτω κόσμο. Και πάλι και αυτός ο μύθος έχει μια σύνδεση με το φευγαλαίο και αιώνιο και αυτήν την... τον κύκλο ζωής και θανάτου των εποχών και το πέρασμα. Υπάρχουν πάρα πολλές ματιές. Πολύ ωραία. Στις 7 είναι τα εγγένεια σήμερα. Στις 7. Ωστόσο, 7. Από ό,τι βλέπω εδώ, υπάρχουν και κάποια παράλληλα events που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Να μιλήσουμε και γι' αυτά. Ναι, βέβαια. Τη Δευτέρα, στις 23 του μήνα, έχουμε μια ομιλία από τις καλλιτέχνες, συζήτηση. Κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους να επικοινωνήσουμε πάνω στο κομμάτι της έκθεσης στις 12 το πρωί. Σε μια διαλογιστική εμπειρία βλέπω εδώ. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι, ο λόγος και η παρουσία θα τα συνδυάσουμε με έναν τρόπο ώστε να βγει μια συζήτηση οργανικά, όχι μια δομή ομιλητές και θεατές. Κατάλαβα, είναι κατάλαβα. Ένα μοίρασμα με τον καλλιτέχνη. Δεν είναι απλά μια ομιλία ακρόαση. Στεγνή, ναι. Στις 25 του μήνα το απόγευμα, την Τετάρτη, στις 7, έχουμε καλέσει τον βιολιστή Νίκο Μαυρίδη. Θα κάνει ένα σόλο βιολιού στο καθολικό ναό της Μητρόπολης. Ναι. Και θα κάνουμε και μία γιορτή κλεισίματος την Παρασκευή, 27 του μήνα. Έχουμε καλεσμένη συνεργαστή με το Τρανάμπελο. Πολύ ωραία. Και θα κάνουν μια παρουσίαση και οι ίδιοι με το κρασί τους και θα είναι έτσι μια ωραία γιορτή πάλι για το κλείσιμο της έκθεσης με καλεσμένους όλους. Ναι. Είχαμε την πολύ ευτυχή συνθήκη να συνεργαστούμε και με αρκετό κόσμο από το νησί που βοήθησε και οικονομικά και σε είδος για να δημιουργηθεί αυτή η εκδήλωση. Υπήρχε τόπος. Στήριξη από τον τόπο, υπήρχε και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Μπράβο. Ωραία. Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη Παρασκευή από ό,τι μέχρι βλέπω. Μέχρι την Κυριακή στις μέχρι την επόμενη Κυριακή, ναι, την Παρασκευή θα γίνει το event. Ναι. Και κάθε μέρα κάποιος, ποιες ώρες μπορεί να έρθει να επισκεφτεί από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Υπάρχει εκεί πάντα μία ήδη από τις καλλιτέχνηδες. Και... Άρα θα είναι εδώ και οι καλλιτέχνηδες όλες και θα μπορούν να τις γνωρίσει ο κόσμος. Ναι. Εύχομαι καλή επιτυχία, να πάνε όλα καλά και να τη θυμάστε στην Άξο ως ένα πολύ όμορφο σταθμό για την έκθεσή σας. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό σημείο. Για μας ολοκληρώνεται η τριετία, κλείνει ο κύκλος μαζί με το φευγαλαίο και αιώνιο και εμείς... Τα σχέδιά σας για μετά... Θα φανερωθούν νομίζουμε σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή είναι τόσο κομβικό το σημείο που και τα σχέδια ενώ υπάρχουν εξαρτώνται από την έκθεση και αυτή. Και νιώθουμε τη χαρά και την έμπνευση επίσης αυτού του τόπου. Δηλαδή αυτό, εκεί θα εστιάσουμε αυτές τις δύο εβδομάδες που θα είμαστε εδώ πέρα να αφουγκραστούμε τον τόπο και τι μπορούμε να κάνουμε ενδεχομένως και εδώ πέρα ένα επόμενο project. Υπάρχει πολύ αυτή η συνθήκη στην ομάδα ότι είμαστε εμπνευσμένοι από τον τόπο και βλέπουμε και κάτι πολύ θελκτικό σε αυτόν τον τόπο για την τέχνη. Ελπίζουμε να υπάρξουν συνθήκες για να το καλλιεργήσουμε εδώ. Ναι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας για την ενημέρωση όλη αυτή που κάναμε. Να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει να θαυμάσει τα δημιουργήματά σας και να δώσουμε και τα ονόματα πραγματικά και στις άλλες κυρίες που συμμετέχουν εδώ στην έκθεση. Εμείς μιλήσαμε με την Ειρήνη την Άψυχου εδώ, που είναι εικαστικός και με χρωματιστά μολύβια στο χαρτί, και τη Φρυδερίκη Παπασταυροπούλου, εικαστικός λάδι σε καμβά. Μετά, οι άλλες καλλιτέχνηδες είναι η άλκηστη Παναγιωτοπούλου, που είναι γλύπτρια και γλύπτρια στο μάρμαρο της Νάξου κιόλας. Η Αλεξία Γραμμενίδου, εικαστικός λάδι σε καμβά, και η Μάρση Σιριγγέλα, καλλιτεχνικό κόσμημα Βιτρό, που έχει και κατάστημα, όπως είπαμε, στο χαρτί. Πολύ ωραία. Και έχουμε και την επιμέλεια της Λίλας Νικολάου και Ειρήνη Άψυχου. Έτσι. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.